it is mine, motherfucker. A fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to ya. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop, pop out, I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker wonder if you did it. Damn right, can I do it again? Cause yeah. I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you send to me. You motherfuckers never wanted nothing but your life saved. Bitch, and that's on a light day. I'm getting down, down. Like a nigga said, freeze. I won't be the one ending up on his knees, bitch, please. Καλησπέρα σας, φίλοι της εκπομπής Level Up του Video Games 24, του Web TV του Star, του κανονικού του Star. Πού έχω χαρατήσει γραφικός πια. Πρέπει να βρω 5 λεπτά μέσα σε μια μέρα να πω ότι Μιχάλη θα μπει έτσι. Με κλωτσιά στην θα πόρτα. Θα φτιάξω φάση και θα λες καλησπέριζω όλους τους από κάτω. Πρόσεξε και να δεις. Επειδή είμαι πάρα πολύ καλό παιδί και λίγο τεμπέλης, σκεφτόμουν να κατεβάσω την προηγούμενη εκπομπή. Να κόψω το απόσπασμα στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα που σου λέω ότι θα αλλάξεις, να αλλάξεις αυτές τις φάσεις που φαίνονται τώρα και λες έχεις το λόγο μου, μου δίνεις και το χέρι ότι, κάποια στιγμή θα το φτιάξω. Ότι στην επόμενη εκπομπή θα το έχω φτιάξει και σου λέω δεν θα το φτιάξεις, αλλά τώρα έχουμε βίντεο και θα με δικαιώσει για ακόμα μια φορά η ιστορία. Να χαίρεσαι που είμαι τόσο πολύ τεμπέλης και κοπρόσκυλο και δεν έκατσα να κατεβάσω την προηγούμενη εκπομπή, να κόψω το απόσπασμα και να το φέρω που μου βάλει το πουλοβεράκι σου, το μπλε, το κολεγιακό. Λες και ήσουν στα παιδιά του chill out στην εκπομπή και βγήκε στο τέτοιο. Ξαπεδαρέλι έκανε ντροπή. Γιατί είναι πολύ καλό. Ντροπή σου 35 χρόνο μαντράχαλος. Κάνει σαν πεδαρέλι, σαν φοιτητή. Καλησπέρα σας λοιπόν στην πιο αγαπημένη εκπομπή, στην πιο αγαπητή εκπομπή. Την πιο αισθησιακή και ρομαντική εκπομπή, καθώς είμαστε και στο μήνα του Αγίου Βαλεντίνου και είμαστε η γνωστή Βαλεντίνη των Video Games. Τρομάτος. Τι είναι ο Βαλεντίνος. 14 Φλεβάρι. Αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να εκπροσωπήσει αυτή την ημέρα όπως είναι και όσο έχει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Η μία είναι ότι έπρεπε να ξεροβήξω. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ σε ζωντανή ροή, αλλά αυτές είναι οι ζωντανές εκπομπές, αυτά έχουν. Έχουμε για πρώτη φορά, χάρη στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος θα εμφανιστεί σε αυτή την εκπομπή, είχε έρθει, θυμάστε, ένας που είχε φέρει και μας είχε φέρει. Εδώ είναι το κοντρόλ, πρέπει να φτιάξω το μικρόφωνο από το ακουστικό, αυτή που δεν έχω ακουστικό. Θυμάστε το φίλο μας τον Γιάννη που είχε φτιάξει μια φανταστική μάσκα του Άκου Άκου και την είχε φέρει εδώ. Σήμερα έφερε την αντίστοιχη μάσκα του Ούκα Ούκα, να τη δείξω τώρα. Όχι, θα τη δείξω τώρα, πιο μετά. Μην το κάψω. Γιατί κάνουμε την εισαγωγή ακόμα, μην το κάψω. Και επίσης. Μας έχει φέρει, για να κάνουμε unboxing, γι' αυτό θα εμφανιστεί και στην κάμερα σήμερα, μας έχει φέρει την Collector's Edition του Resident Evil 7. Την αμερικάνικη. Τελείωσα. Ήθελα να σου φάω τη χαρά. Πάλι δηλαδή το κάνεις αυτό, δίκο μου. Θα φέρει λοιπόν, σε μένα παρακαλώ κύριε. Θα φέρει λοιπόν, έχει φέρει, σε μένα παρακαλώ κύριε. Έχει φέρει λοιπόν τη συλλεκτική, την αμερικάνικη, η οποία έχει μέσα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία θα τα δούμε μαζί, ζωντανά, στην εκπομπή Level Up, στο Web TV του Star Channel. Αυτός ο δημοσιογραφικός τόνος που πιάνω, να ξέρεις ότι βγάζει πάρα πολύ εμπειρία. Με τρομάζει, ότι έχω κάνει πολύ τηλεόραση στη ζωή μου. Τουλάχιστον 14 εκπομπές. Λοιπόν, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ φτωχή. Αλλά διαφωνείς. Όχι, εντάξει, δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα. Α, γιατί μέχρι να βγει το Injustice, ένα κάθε εβδομάδα προσθέσουμε ένα παίκτο Injustice. Εκεί πηγαίνει. Καλά, έτσι θα γίνει. Αυτό είπα. Είπα εγώ ότι θα γίνει ή είπα ότι θα γίνει. Όχι, το λέω ότι θα γίνει. Δεν χρειάζεται να το ψήσει. Αυτό είπα και εγώ ότι θα γίνει. Γιατί αν ακούσουμε το δικό σου το θα γίνει και το δικό μου το θα γίνει. Λοιπόν, πάμε επικαιρότητα γιατί σαλιαρίζουμε 7 λεπτά. Πολύτιμα λεπτά γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολύ υλικό. Έχουμε από Play Stories φανταστικό επιτραπέζο σήμερα, παιδιά. Είναι ένα από τα επιτραπέζια που λάτρεψα το σημερινό που θα δείξουμε. Έχουμε 2 video reviews. Γιάκουζα 0 και Νίο. Ο Νίκος εκ των δεξιών μου, Γιάκουζα Νίο. Ο Μιχάλης εκ των αριστερών μου, Γιάκουζα 0. Γιάκουζα ή Γιάκουζα. Αυτό δεν ξέρω πώς είναι. Νομίζω είναι Γιάκουζα. Και εγώ Γιάκουζα το λέω τώρα, εντάξει. Είναι σαν τον. Δεν το ξέρω. Κερζάκοφ, Κερζάκοφ, Κερζάκοφ. Είναι και στους τρεις τόνους. Όχι, Γιάκουζα δεν είναι σίγουρα. Ναι, μπορεί να το λέω Γιάκουζα, Γιάκουζα, Γιάκουζα. Μπορεί να το λέω Γιάκουζα.
Σας πειράζει. Πες όπως θέλεις. Όχι, δεν μας πειράζει. Πειρά, γενικά τη Σέγκα είναι, οπότε πες όπως. Και όχι τίποτα άλλο, το λένε και συνέχεια. Στο παιχνίδι το λένε και συνέχεια, απλά δεν έχω πιέσει τον τόνο που το λένε. Μου το λέει γιατί είναι Ιάπωνα, το λέει Ιάπωνα. Ακούσα! Και δεν καταλαβαίνεις που τονίζεται. Δεν είναι γι' αυτό το Ιάπωνα. Λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσουμε με το πρώτο video review. Γιάκουζα 0. Remaster τίτλο, σωστά. Δεν είναι remaster. Περίπου, ξέρεις, το... Βγήκε και στο PlayStation 3 και στο PlayStation 4. Αυτό. Βγήκε στο PS3 πρώτα. Νομίζω βγήκε ταυτόχρονα στα δύο παιχνίδια. Ουσιαστικά βγήκε για να εξηγήσει κάποια γεγονότα που έχουν γίνει στη σειρά και δεν έχουν εξηγηθεί. Ο βασικός πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος. Δεν έχουν εξηγηθεί, ωραία. Είπες με κάποια αργό. Δείχνει το παρελθόν του βασικού πρωταγωνιστή, το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Ουσιαστικά το Γιάκουζα είναι... Γιακούζα. Κοίτα τώρα. Ναι. Είναι prequel της ναι. σειράς. Γιακούζα, εντάξει, publisher, director η Sega, όπως πολύ καλά είπες. Βασικός πρωταγωνιστής ο Κυρίου. Του κυρίου, δεν είναι. Ήμουν σίγουρο. Πείτε του κυρίου από εκεί. Θα πεταχτεί. Τι πάει να πει του κυρίου, δηλαδή. Έτσι τον λένε όμως. Δεν ξέρω, αυτοί οι Ιάπωνες έχουν σαλτάρει λίγο η Nintendo με το Μπούτσι το παιχνίδι. Παιδιά. Χι. Λέγεται έτσι το παιχνίδι, δεν βρήσαμε. Θα το παρουσιάσουμε στην επικαιρότητα κιόλας. Για πες για τον κυρίου τώρα, κυρίου Λεϊθόμεν. Ο οποίος έχει βρεθεί μπλεγμένος σε. Σε πήραμε σπουργίτια. Όχι. Σε κάποια event τέλος πάντων, στα οποία δεν φταίει. Και προσπαθεί. Α, είναι κακομοιρούλης ο κύριος. Όχι, κακομοιρούλης δεν είναι. Ουσιαστικά μας δείχνει το παιχνίδι. Είναι ότι αυτός. Metal Bandas. Είναι μέλος της Γιακούζα. Γιακούζα είναι η Ιαπωνική μαφία ουσιαστικά. Και ένα από τα χρέη του είναι να παίρνει λεφτά από. Να σου πω κάτι, είπες όμως ότι είναι και καλά. Γιακούζα είναι η Ιαπωνική μαφία φυσικά. Λες και πρέπει να ξέρουμε εμείς. Πώς ονομάζεται η Ιαπωνική μαφία, γιατί έχουμε παρεδώσει. Νομίζω είναι γνωστή η Γιακούζα. Ναι, αλλά δεν έχουμε εμείς κανένα παρέξει. Όχι, δεν έχω κανένα παρεδώσει, μόνο με τη σειρά. Τα μόνα μου παρεδώσει με τη μαφία. Και με το Μάφια 3. Μιχαήλ, αγόρι μου, πώς η εμπειρία σου με τον κυρίου. Κάτσε, γιατί μου φέρανε πάρα πολύ καρέκλα σήμερα και παραχύθηκα. Θα φεύγω κάτω το πλάνο. Λοιπόν. Πρώτες εντυπώσεις, πώς σου φάνηκε. Εντάξει, ωραίο παιχνίδι. Ουσιαστικά δεν θεωρείται open world, action adventure. Sandbox είναι ουσιαστικά. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ρε παιδί μου, περιφέρεσαι. Είσαι στο Δεκέμβριο του 1988, συγκεκριμένα στο Τόκιο και στην πόλη. Ναι, ναι, ουσιαστικά ξεκινάει από την αρχή. Ενός χρονού ήμουνα. Καμαρότσο λέγεται, αν θυμάμαι καλά. Και προσπαθείς τέλος πάντων να εξιχνιάσεις την υπόθεση. Η υπόθεση αφορά έναν χώρο που θέλουν ουσιαστικά κάποια υποαφεντικά της μαφίας, της Γιακούζα, να πάρουν δικό τους ώστε να αγοράσουν κάποια μεγάλη έκταση. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί εντάξει, το παιχνίδι βασίζεται κυρίως στο story του. Ναι, πολύ story. Και γίνεται ως Δούριος Ύπος ο κυρίου. Που τον μπλέκουν σε μια δολοφονία γιατί μαφιόζει. Δούριος Ύπος ο κυρίου. Η Γιακούζα ουσιαστικά δεν κάνει φόνους. Τον έχουν μπλέξει σε έναν φόνο που δεν έχει κάνει για να μαυρώσουν το αφεντικό του που είναι και το μεγάλο κεφάλι της φαμίλιας του Γιάννη. Του αρέσει πάντως. Βλέπω εδώ έχει τέτοιο. Να σας πω. Πέφτει όμως πολύ ξυλική γενικότερα. Ισχύει αυτό που λένε ότι είναι το Ιαπωνικό GTA. Όχι, Ιαπωνικό GTA δεν θα το έλεγα. Θα το έλεγα πιο πολύ Ιαπωνικό Sleeping Dogs. Ναι. Και στο σύστημα μάχης του βέβαια εντάξει πολύ πιο βαθύ το Γιακούζα. Και στο σύστημα μάχης του. Έριξες βαθύμετρο και το μέτρησες ναι, ναι. σε σχέση με το στήμα. Έχει πολύ καλύτερη ανάπτυξη χαρακτήρων το Γιακούζα. Έχει πολλά περισσότερα πράγματα να κάνεις στο παιχνίδι, ξέρω εγώ, χορευτικά, να κάνεις... Ουσιαστικά αυτά είναι mini games, γιατί μπορείς να μπεις και μέσα στη Sega. Υπάρχει χώρος ο οποίος είναι διαμορφωμένος έτσι στη Sega. Όπως ήταν στο Watch Dogs με τη Ubisoft. Κάτι, ναι, κάτι τέτοιο. Το στα γραφεία της μόνο... Sega. Έχει κάποιες αφισούλες από παλιά παιχνίδια της Sega. Και τους κοροϊδεύεις που κλείσανε και τέτοια. Δεν κλείσανε, σταμάτησαν και να βάζουν. Και το μόνο minigame μέσα στην εταιρεία είναι η Δαγκάνα. Το μπαρμπαδάκι τέλος πάντων που πιάνει τα κουκλάκια. Μπαρμπαδάκι ή Δαγκάνα. Η Δαγκάνα. Λέγεται και μπαρμπαδάκι. Πώς είχες πει εσύ την άλλη φορά τα τσιμπλίκια, πώς τα είχες πει. Μπλιμπλίκια κάποια, αλλά. Πώς το είχες πει. Η Δαγκάνα. Μπαρμπαδάκι. Τα μπαρμπαδάκια είναι... ουσιαστικά ήταν τα κουκλάκια. Ο μικρός ο θείος. Τα κουκλάκια είναι. Τα κουκλάκια. Τα κουκλάκια είναι. Άρα είναι ο μπαρμπαδοπιάστης. Ναι, μπαρμπαδοπιάστης. Αυτό τέλος πάντων. Δηλαδή η εκπομπή Level Up σε παγκόσμια πρωτοτυπία ανακαλύπτει ότι η Δαγκάνα λέγεται μπαρμπαδοπιάστης. Γιατί πιάνει τα μπαρμπάδια. Τα μπαρμπάδια. Εξού και μετά άλλα mini games που έχει είναι ότι μπορείς να χορέψεις, να τραγουδήσεις, να πας σε κάτι ερώτηξο. Αυτό ήθελα να πω. Το έντονο, επειδή οι Ιάπωνες το έχουν συνηθίσει πια αυτό το πράγμα, να μετατρέπουν οτιδήποτε τους. Όχι, δεν είναι τόσο extreme.
Δεν βγάζει τόσο. Δεν είναι τόσο extreme, αλλά περίμενε. Στο σεξισμό τέλος πάντων εννοείς. Δεν είναι τόσο ακραίο. Επειδή το παιχνίδι έχει και διάφορα, μάλλον και αρκετά side quests, εμένα τουλάχιστον μου έτυχε ένα side quest που ήταν τώρα ένα ζευγαράκι. Και δεν ξέρω, η κοπέλα έφυγε τον χώρο των άλλων και σου ζητάει αυτός να πας να τη βρεις και να τη φέρεις πίσω. Αυτό το συζητάγαμε και χθες. Ναι. Με το Witcher που είχε αντίστοιχο side quest να πας να βρεις την κατσίκα για έναν τύπο. Εντάξει, εδώ είναι το πιο φυσιολογικό. Πες να βρεις την κοπέλα του. Ναι, εντάξει, οκ, okay, ιαπωνικό. Από εκεί και πέρα μετά, ότι όπως βλέπεις και στη μάχη η οποία γίνεται, το στυλ του κυρίου χωρίζεται σε brawler, rush mode. Μην και βρίζεις καταρχήν. Συγγνώμη. και beast mode. Το brawler είναι το απλό το style που μπορείς να παίξεις, δηλαδή μπορείς να σηκώσεις και αντικείμενα. Το Beast Mode είναι το θηρίο, ας το πούμε έτσι, στο οποίο έχεις ουσιαστικά. Ακριβώς, περισσότερες πιο δυνατές μπουνιές και τα σχετικά, αλλά είσαι πιο αργός. Και υπάρχει και το Rush Mode, το οποίο διπλασιάζει τις ικανότητες, δηλαδή βαράς πιο γρήγορα, αποφεύγεις πιο γρήγορα. Απλά είναι πιο αδύναμος αυτό. Απλά είναι ακριβώς πιο αδύναμος. Ξέρεις, με συγκινεί. Ότι τώρα μου είπε ο αρχισυντάκτης μας, ο Νίκος Καρής, μου λέει στο ακουστικό ότι το παιχνίδι λέει είναι 7 χρόνια πίσω. Είδε ότι είναι το 88. Όταν γεννήθηκα, 1988. Και πότε κυκλοφόρησε? Επίσημα στην Ιαπωνία βγήκε το 2015. τα Γιακούζα αργούν να έρθουν στην Ευρώπη και στην Αμερική λόγω των μεταφράσεων, επειδή έχει πολύ μπλα. Απλά είδε. Αετομάτη. Και εκεί μπορούμε να προσθέσουμε ότι τεχνικά εντάξει, δεν εντυπωσιάζει. Κοίτα, εμένα γενικά αυτή δεν εντυπωσιάζει πολύ σίγουρα έντονη... επειδή ίσως είναι για τη χώρα μας να μην εντυπωσιάζει. Η πολύ έντονη ιαπωνική αισθητική εμένα με χαλάει. Δεν είναι αισθητική. Ξέρω και άλλα παιχνίδια που έχουν τόσο έντονο το ιαπωνικό στοιχείο. Και... ξέρεις, έχει το τρας της Ιαπωνίας, ρε παιδί μου. Στο συγκεκριμένο ίσως να σε χαλάσει το πολύ μπλα που έχει. Αυτό μου αρέσει γιατί μου θυμίζει τον Πάρα Παδεράπερ. Εντάξει, είναι καθαρά ιαπωνικό τίτλο. Δηλαδή, έρχεται... ναι, μου κάνει εντύπωση και χαίρομαι βέβαια που έρχεται και στις αγορές μας. Απλά επειδή έχει βγει και στο PS3 και επειδή είναι ήδη 1,5 χρόνο στην αγορά ουσιαστικά το παιχνίδι, τεχνικά φαίνεται ότι είναι λίγο παροχημένο σε σχέση. Δεν υπάρχει άλλο. Τώρα δεν κυκλοφόρησε καινούριο Yakuza. Αν δεν απατώμε στην Ιαπωνία, έχει βγει πλέον το 6 αποκλειστικά σε PS4 και έχει όντως τρελές διαφορές. Τώρα θα ακουστεί λίγο. Νομίζω θα το δούμε σε κανένα δίχρονο. Αλλά εγώ δεν έχω παίξει. Θα σα πω το καλό. Σε κανένα δίχρονο πάνω σε κάνα μηχανάκι δεμένο με ταινία στο κάτω. Να σα πω εγώ επειδή δεν έχω καμία σχέση με τα Yakuza. Ναι, και μέσα. Τώρα βλέπουμε ότι τώρα ήρθε στην Ευρώπη το 0 και κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία το 6. Το 1, 2, 3, 4, 5 πού βρίσκονται? PS2, PS3. Ακριβώς. Μπεσά. Έχουν βγει τόσα γιακουζά. Ναι. Πιάνε τον εαυτό μου αδιάβαστο, είναι μια σειρά που δεν με συγκίνησε ποτέ. Αυτό που βλέπω τώρα όμως. Κοίτα, μην ακόμα δεν με συγκίνει. Το καλό. Αλλά εντάξει, κοίτα, σε κάποιον που του αρέσει γενικά, γιατί υπάρχουν πολλοί που είναι λάτρεις της ιαπωνικής κουλτούρας γενικά, θα είναι τα μαμ. Εμένα. Αυτό το Trash TV της Ιαπωνίας δεν μου αρέσει. Είναι σαν να παίζεις μια ταινία 90s του Τσάκι Τσάν. Στο στυλ, με το χιούμορ, με τις ιαπωνικές εκφράσεις. Δεν βλέπεις στοιχεία εσύ τώρα γενικά από GTA, άλλα... θα πεις τώρα. Όχι, πέρα από το GTA. Από ποια παιχνίδια βλέπεις να έχει πάρει στοιχεία? Από κανένα, γιατί βγαίνει πολλά χρόνια. Εντάξει, μπορώ να σου πω πολλά παιχνίδια που είναι πολλά. Πάντα. Το πρώτο Γιάκουσα βγήκε το 2004. Και να μην είναι από το The Warriors. Εμένα μου θυμίζει, μου φέρνει το The Warriors. Γιατί να μην είναι από το Sam New που βγήκε πριν το Γιάκουσα, πριν από το Warriors. Για να μην είναι. Για να μην είναι. Εγώ ρώτησα άμα υπάρχει. Τη Σέγγα είναι το Sam New. Εντάξει και. Το Sam New έγινε σαν καμβάς για να φτιαχτεί το Γιάκουσα. Α, έχει έρθει πάλι με ποιητική διάθεση και τέτοια. Στα τεχνικά ήθελα να πω. Έπαθε καβαδιά, τι έπαθε. Στα τεχνικά ήθελα να πω το παιχνίδι είναι 60 FPS. Σταθερό να το. Είναι σταθερό. Σήμερα γενικά ό,τι βίντεο review έχουν να κάνουμε είναι για σταθερό 60. Χαίρομαι που οι εταιρείες το έχουν πάρει λίγο απόφαση. Για το σταθερό 60. Ναι, ρε. Σε τέτοια παιχνίδια είναι το καλύτερο πράγμα. Και στον ιό. Εντάξει, όπως βλέπουμε και στο βίντεο, όσο ψάχνεις την πόλη, είτε για τα φαγητά που μπορείς να φας, τέλος πάντων να αναπληρώσεις τη ζωή σου. Την ενέργειά σου, τέλος πάντων. Πας σε οτιδήποτε φαγητό και παίρνεις, υπάρχουν συγκεκριμένα. Έχει τώρα κάτι που μεγάλη ποικιλία, αλλά. Μπορείς και από σούπερ μάρκετ, ας πούμε, να τα ψωνίσεις. Και από μηχανήματα. Μπαίνεις σε σούπερ μάρκετ. Ναι. Λοιπόν. Απλά μπορεί να σου πεταχτεί και κάποια μαφία, ξέρω εγώ, στον δρόμο, οπότε την αρχίζεις τα γρήγορα. Για κάνε μας το κλείσιμο, Μιχάλη μου, με βαθμό θετικά και αρνητικά. 8 εγώ το έβαλα. Με ένα πανέμορφο story και τους χαρακτήρες τους. Μεγάλη πόλη με πολλές μεγάλες γεμάτες δυνατότητες. Καλωστημένο σύστημα μάχης. Και στα αρνητικά, ο τεχνικός τομέας ήταν κάπως έτσι της παλαιάς γενιάς. Για PS3, λογικό κιόλας το παιχνίδι είναι. Κακά textures.
μερικά από αυτά και... Είναι αυτό που είπε ο Μιχάλης, ότι όσο περιφέρεσαι την πόλη κάνεις τυχαίες μάχες, είτε γιατί κάποιος απειλεί κάποιον. Κουράζει μετά από κάποια στιγμή. Αυτό ήταν... Α, πες. Αυτό που είπε ο Νίκος. Αυτό ήταν λοιπόν το Γιάννη Ζαμιδέν. Ο Μιχαήλ ο Παγκίδης το έβαλε 8 μαζί με τα θετικά και τα αρνητικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη, παιδί μου. Πάμε στην επικαιρότητα για να μην. Δεν ξέρω, δεν κοίταξα και την ώρα που ξεκινήσαμε και για να μην χρονοτριβούμε, ναι, είμαστε πολύ ωριακά. Όπου είμαστε τόσο καλοί, δηλαδή. Παιδιά, κάθε μέρα γινόμαστε και καλύτεροι. Λοιπόν, πάμε, επικαιρότητα. Επιτέλους ένα παιχνίδι που το περιμένουμε τουλάχιστον από πέρσι με πάρα πολύ καημό και μεράκι. Ένα παιχνίδι για τους φίλους που έχουν πάρει το PS4 Pro, όπως λένε και οι ίδιοι οι άνθρωποι της Sony, ήρθε επιτέλους ώρα να δουν τις δυνατότητες τους 100%. Και μιλάμε φυσικά για το Horizon Zero Dawn, το οποίο έγινε χρυσό. Που σημαίνει ότι τυπώθηκε. Ολοκληρώς. Υπάρχει σε συντάκι, τελείωσε. Τέλος οι αναβολές, τέλος όλα. Διέρευσε και ένας χάρτης, τεράστιος χάρτης. Δεν τον έχω δει. Δεν θέλω να κοιτάω γιατί είναι. Εντάξει, δεν σποϊλάρει κάτι. Καλό είναι αυτό να το ανακαλύπτει σιγά σιγά, γιατί ναι. Ο χάρτης μπορεί να είναι κλειστός όταν βγει το παιχνίδι. Οι φίλοι της Gorilla μας δείχνουν εδώ πόσα τα kill zone περάσανε στο... Στη δημιουργία του Horizon Zero Dawn. Το τελευταίο kill zone που βγήκε στο PS4 ήταν μια πάρα πολύ αξιόλογη κυκλοφορία. Μάλιστα ήταν από τα πρώτα παιχνίδια... Το Shadowfall. Ναι. Ήταν από τα πρώτα παιχνίδια του PS4, από τα καλύτερα πρώτα παιχνίδια του PS4, συμφωνείς Νίκο μου? Νομίζω ότι ακόμα και τώρα είναι εκεί ψηλά σε θέμα γραφικών. Α, δεν θα με αμφισβητήσεις. Όχι. Εντάξει. Διαφωνώ, εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε το story του Killzone. Εντάξει, δεν μιλάμε για το Killzone. Τώρα μιλάμε για το Horizon Zero Dawn. Βλέπει να πετάξει την εξυπνάδα σου ακόμα και σε αυτό τώρα δηλαδή. Εσύ βάλει το Killzone στην κουβέντα. Αφού το δείχνουν οι ίδιοι. Σου λέει το Killzone, πήγαμε στο Horizon. Όχι, ήθελα να το συνεχίσω και να πω ότι θα ήθελα. Ναι. Κρατάω μια επιφύλαξη για το story του. Ωραία, λοιπόν, που λέτε το παιχνίδι το περιμένουμε πώς και πώς. 1η Μάρτη είναι αυτό που βλέπετε. Γενικά, εγώ έχω χαϊπαριστεί πάρα πολύ. Μα και εγώ έχω χαϊπαριστεί. Και γενικά η Sony φέτος έχει παίξει μέχρι τώρα με 2-2 κατ' εμέ στα αποκλειστικά. Μιλάμε για 2 πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Δεν θέλω να πω γιατί ακολουθεί αναλυτικά για το δεύτερο review. Να. Στο τέλος της εκπομπής. Το πρώτο ήταν το Gravity Rush που δείξαμε, ήταν πολύ βελτιωμένο σχέση με το πρώτο, με πανέμορφο κόσμο κτλ. Ευχαριστούμε κιόλας και τη Sony Ελλάς με το. Πανέμορφη κάτι. Που μας συμπερίλαβε στο newsletter της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τη Sony Ελλάς, δηλαδή. Όπω γλυκού είσαι, ναι. Και πάμε στην επόμενη. Όχι, πριν πάμε στην επόμενη είδηση. Θα πω κάτι που το έχουμε γράψει καλέτα για σφίνα, γιατί μιλάμε για PlayStation και Horizon Zero Dawn κτλ. Κυκλοφόρησε χθες. Προχθές, η κλειστή μπέτα του καινούργιου update του Sasuke που έρχεται για το PS4. Ναι. Δεν το ξέρω. Τι? Δεν ξέρεις ότι κυκλοφόρησε update, βγήκε ο τόπος. Το Sasuke. Sasuke λέγεται το update το καινούργιο. Α, νομίζω πως ήταν παιχνίδι το Sasuke. Α, όχι. Δεν ξέρω αν το λένε έτσι το update. Το λένε Sasuke, το λέω εγώ Μιχάλης. Ό,τι θες για PlayStation εδώ. Το είδα στις καλύτερα που το βάλεις και λέω... Τι και το σβησέ. Γιατί δεν βλέπω καλύτερα. Ναι, λέω κάποιο παιχνίδι θα είναι και λέω εντάξει, Sasuke, ποιο το. Πώ είναι δεν ξέρω καν πώ το βάλω. Εγώ έτσι σκέφτηκα. Λοιπόν, Sasuke λέγεται είναι το 4,5 έκδοση, η οποία δεν μπορούμε να σα πούμε πολλά γιατί είναι κλειστή μπέτα. Ό,τι έχουν πει οι ίδιοι. Μπορούμε να πούμε ότι πει η ίδια η Sony. Επιτέλου με το καινούργιο update μπορείτε να αποθηκεύετε παιχνίδια κτλ. Σε εξωτερικό σκληροδίσκο. USB 3 όμω. USB 3. Επίση. Υπάρχει η δυνατότητα του Boost Mode για το PlayStation για το 4 Pro. Το οποίο Νίκος, που είσαι και κάτω από το PS4 Pro. Δεν το έχω. Α, μπράβο, αυτό είναι. Δεν το έχω δοκιμάσει σε παιχνίδια. Αλλά τι κάνει, πες. Αυτό ουσιαστικά ξεκλειδώνει την επεξεργαστική ισχύ της κονσόλας στο full στα παιχνίδια που είναι για το PS4, ώστε να μην έχουμε frame drops σε παιχνίδια που μπορούν όμως να αποδώσουν. Δηλαδή στα σταθερά 30. Στα παιχνίδια που είναι κλειδωμένα στα 30, αν έχουν πτώσεις, είναι προς το σταθερό 30. Σε αυτά που έχουν ξεκλείδωτο το frame rate, τίνει να πάει προς το 60, δεν 60 όμως. Ναι. Πέρα από αυτό, επίσης μπορούμε πλέον να έχουμε custom wallpaper για θέμα στην κονσόλα μας. Και αυτό κάτι πάρα πολύ καλό. Okay. Ένα αρνητικό έχει αυτό για μένα. Βάζοντας το custom wallpaper, φεύγει το θέμα που έχουμε επιλέξει. Οπότε, αν μας αρέσει η μουσική του θέματος που είχαμε. Ναι, μουσική δεν βάζεις. Αυτό. Και αν θυμάμαι καλά, κάτι με τα news feed δεν ήταν. Κάτι με τα Facebook. Και τα social δεν θα media. Το πούμε αυτό γιατί είναι κλειστή μπέτα και δεν το έχει δώσει η Sony στη δημοσιότητα. Θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να το πω. Δεν θα το αναλύσω. Ότι ξεχάστε το. Δεν υπόθηκε τίποτα σε αυτή την εκπομπή. Κάτι που ανακάλυψα επίσης εγώ, αλλά ένα σήμαντο και αυτό θα το πω.
απλά δεν δώσαν πολύ σημασία, αλλά εμένα με καλύπτει γιατί μου αρέσει, είναι ότι πλέον αν κάνεις ανοιχτό πάρτι, μπορείς να το κλειδώσεις από μέσα τα settings. Ναι, και νομίζω ότι όταν φεύγεις από το πάρτι, πλέον μπορείς να ξαναμπείς. Ναι, το φτιάξαν αυτό. Γενικά νομίζω ότι ήρθε το πιο σημαντικό update που έχουμε δει στην κονσόλα από την ημέρα κυκλοφορίας της μέχρι και σήμερα. Και το όνομα αυτού! Σασούκε. Λοιπόν, επόμενη είδηση. Injustice. Έχει αρχίσει το παιχνίδι να μας χαϊπάρει όσο πιο πολύ γίνεται. Μας δίνει συνεχώς καινούργια τρέιλερ με καινούργιους παίκτες. Α, το περιμένει δηλαδή. Εγώ. Ναι. Ποιος το περιμένει. Και αυτός το περιμένει επειδή είναι fanboy της Netherrealm Studios. Netherrealm. Αλλά εγώ σαν DC fan. Έχουμε Black Canary, το κορίτσι του Mai ή αλλιώς του Green Arrow. Εδώ βλέπουμε πάει να παλέψει με τον Deadshot. Ναι. Έλα, σχολιάστε κάτι. Δεν έχω κάτι να... Είναι η τύπισσα η οποία βγάζει κραυγές, ηχητικά κύματα, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μου δίνει σημασία. Όχι, μου λέει και καλά ότι έχουμε λάβει πολλά mail, λέει, για να βγάλω το κασκόλ, να φανούν οι πηγές κτλ. Πήγαμε τώρα. Παιχνίδια PlayStation Plus. Πώς σας φάνηκαν? Θέλει πολύ συζήτηση. Ναι. Δεν προλαβαίνουμε για πολλή συζήτηση. Αλλά ναι, κοίτα, το Little Big Planet, τιμιότατο. Κοίτα, το Little Big Planet έχει άπειρο περιεχόμενο. Είναι το καλό ότι είναι content creation game. Ουσιαστικά οι χρήστες δεν είναι πλατφόρμα με ιστορία κτλ. Το βασικό του ζουμί είναι ότι μπορείς να φτιάχνεις περιεχόμενο δικό σου και να το ποστάρεις στο online δίκτυο του παιχνιδιού. Και είχε να... καλό co-op και τα λοιπά. Για μένα καλός τίτλος είναι. Δεν βέβαια, οι γκρίνιες δεν λείψαν, έτσι. Οι γκρίνιες δεν θα λείψουν ποτέ, πέρα από αυτό. Το θέμα είναι ότι... Οι γκρίνιες αφορούν τα υπόλοιπα παιχνίδια που... Ναι, όπως πήγε το Not a Hero και λένε ότι γιατί... Καλά, εκτός από αυτό, εγώ διαβάσα παντού για Little Big Planet. Τι είναι αυτό και ο μόνος μήνας που έδωσε η Sony καλό παιχνίδι ήταν το NBA. Δεν ήταν μόνο το NBA, ήταν και το Resident, ήταν 1002 από πίσω. Ήταν και τα Transformers. Εντάξει. Εντάξει, ήταν καλό. Δεν ήταν άσχημο. Δεν θα βάλω τα δεν ήταν άσχημο. Εγώ δεν σου λέω ότι ήταν νέο. Έχει δώσει Injustice. Έχει δώσει Injustice 1, έχει δώσει Infamous, έχει δώσει το Saints Row, έχει δώσει το. Εντάξει, δεν μπορεί να μιλάμε για τα published παιχνίδια. Ναι. Μια χαρά παιχνίδια. Κοίτα, το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή να το ξεκαθαρίσει μέσα του. Για να λείπει, να μην αγχώνεται και να μην περιμένει. 50 ευρώ το χρόνο δεν σημαίνει ότι πρέπει να σου δώσει και παιχνίδι 60 ευρώ. Υπάρχει μία εκδοχή, η πρώτη. Λοιπόν, με τα 50 ευρώ τη ετήσια συνδρομή Plus πληρώνει την υπηρεσία Plus. Δεν πληρώνει τα παιχνίδια. Ναι. Δεν έχει απαιτήσει πάνω στα παιχνίδια. Όχι, απλά η Sony. Πληρώνει το multiplayer. Και έχει κάποια perk. Και τη λειτουργία PSN, το cloud save που έχει στο τέτοιο κτλ. Δεν πληρώνει παιχνίδια. Οπότε δεν βάζει Plus. Για να απαιτήσει παιχνίδια. Σου αρέσει, δεν σου αρέσει, μου φύγε τώρα και το ακουστικό. Περιμένετε γιατί, παιδιά, τώρα συγχύστηκα. Είναι πλέον, έχει καταντήσει όταν και βγαίνουν τα παιχνίδια τα Plus, να λες, τι θα πω τώρα να διαβάσω. Εγώ δεν λέω. Υπάρχει κόσμος, καταρχήν κάποιος από εμάς έχει βάλει το κινητό του αθόρυβο και το άκουσα ένα Messenger. Και άκουσα και δεύτερο τώρα. Αλλά πέρα από αυτό, το θέμα είναι, εκτός να το κάνω τα αυτιά μου, τα αυτιά μου να το κάνουν. Πρέπει να είναι από τα παιδιά πίσω από τις κάμερες. Ε, αθόρυβα τα κινητά. Κύριοι. Αποσυντονίζεται ο Μιχάλης μας. Α, για πες. Ναι. Ο Σούπερ... Ήρθε ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο λέει... Ναι. Ο Σούπερ Μάριο... Γι' αυτό κοιτάω εσένα τώρα, γιατί είναι για Μάριο. Είναι ο μόνος άντρας που σπάει τούβλα και... Τι άλλο μου πες, και τσιμεντόλι τους με το κεφάλι του και πεθαίνει από μανιτάρια. Δεν πεθαίνει από μανιτάρια. Αυτά τα που είναι σαν μανιταράκια, μωρέ, με κάτι δοντάκια με τις πατουσίτσες. Δεν είναι μανιτάρια. Είναι μανιτάρια με δόντια και πατουσίτσες. Λοιπόν, αυτό για τα παιχνίδια PlayStation Plus. Πέρα από αυτό, και ακόμα και άμα θέλουμε να μπούμε στη λογική το ότι βάζω Plus μόνο και μόνο για τα παιχνίδια γιατί δεν παίζω multiplayer και δεν με ενδιαφέρει το cloud save και η υπηρεσία PSN λογικά. Παιδιά, μιλάμε για 72 παιχνίδια το χρόνο. Δεν τίθεται θέμα. Του αν αξίζουν τα 50 ευρώ. Και εγώ σου λέω ότι κάποια δεν αξίζουν. Αν και δεν μου αρέσει να το χρησιμοποιώ. Έτσι, γιατί οι περισσότεροι κατακραυγή πέφτει επειδή και καλά. Π.χ. το Not a Hero. Είναι 8-bit. Το έχεις παίξει. Όχι, αλλά έχω ακούσει πολύ καλά. Θα κάτσω να το παίξω και μετά θα το κρίνω. Αν δεν είχαμε παίξει το Rocket League, και τότε το ίδιο είχε γίνει. Ο κόσμος έβριζε όταν έδωσε το Rocket League. Και το Rocket League έχει πάρει πόσα βραβεία και έχει φτάσει σημείο ακόμα και σήμερα να είναι το πιο δημοφιλή παιχνίδι που στο PS4. Ας δίνουμε ευκαιρίες στα παιχνίδια, μην τα καταδικάζουμε με την AIDS. Είναι όλα ξεκινάνε από το γεγονός, αυτό που είπε στην αρχή, ότι νομίζουμε ότι βάζουμε πλάς για τα δωρεάν. Ενώ βάζουμε πλάς για άλλα πράγματα και τα δωρεάν είναι. Δωρεάν, είναι δώρο. Είναι
Είναι δώρο τη Sony. Θέλαμε καλέσει. Και δεν είναι δωρεάν. Δεν είναι δωρεάν επί τη ουσία, γιατί όταν λήξει υπηρεσία τα χάνουμε. Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο και λέμε δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν. Ναι. Είναι ένα perk που σου δίνει υπηρεσία όταν πληρώνει. Όσο εξενεργεί τη συνδρομή, αυτό. Δεν τα χάνουμε ακριβώ. Ένα ακόμα κίνητρο. Στο library, δηλαδή. Απλά πρέπει να ανανεώσει ναι. με τη συνδρομή. Για μπορεί να τα παίξει όσο είναι κλειδωμένα. Λοιπόν, ναι, αυτά για τα PS Plus. Επόμενο, είχαμε διαρροή για το Project Cars 2. Τι ακριβώ παίχτηκε. Από ό,τι κατάλαβα, κάποιος από το development του παιχνιδιού, γιατί ξέρουμε καιρό τώρα ότι θα βγει το 2, έβγαλε το trailer που η εταιρεία θα έβγαζε για να ανακοινώσει τη δημιουργία του παιχνιδιού, γιατί δεν την είχαμε δει μέχρι τώρα. Δηλαδή, ο αντίστοιχος Μιχάλης Παγκίδης της Lighting Match Studios πήρε ένα βιντεάκι. Καλά, το είπα. Ναι, ναι. Studio. Πήρε ένα βιντεάκι και με το. Τρόμαξε και όλο αυτό, πες και καλά. Μακλάρεν. Πήρε ένα βιντεάκι, Μακλάρεν. Πήρε ένα βιντεάκι και το έδωσε στον κόσμο. Ναι, το οποίο βέβαια στο τέλος. Τι το έδωσε. Hype. Μπορεί να είναι και εστιμένο. Ξέρουμε ότι αυτό δηλαδή είναι Project Cars 2, τελείως. Ναι, 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 ναι. Γιατί είσαι τόσο σίγουρος. Καταρχήν, και νομίζω κάπου το γράφει μέσα στο τρέιλερ, αλλά βγήκαν εικόνες οι οποίες είχαν δείξει οι ίδιοι ότι θα... που είναι το κομμάτι του παιχνιδιού. Δηλαδή, η McLaren που δείξε τώρα, ξέρω εγώ, είναι σήμα κατά τεθέν του Project Cars 2. Α, ωραία. Ξέρετε, η Slightly Limited Studios είχε βγάλει τα Need for Speed Shift. Να, ναι. Δεν μ' άρεσαν. Όντως. Ναι. Έχει το χαρακτηριστικό με την κάμερα που όταν μπαίνει σε στροφές κάνει αυτό το πλάγιασμα μέσα η κάμερα. Είναι πολύ καλό. Ναι, δεν μ' άρεσαν. Ναι. Ποιο Need for Speed που άρεσε εσένα ή που σταμάτησε. Το Most Wanted και το Underground. Και Underground. Δύο, Σε τα δύο. Σε αυτά είναι που έπαιρνε και ελικόπτερα και. Όχι, στα προηγούμενα ήταν, στα πιο παλιά. Αυτά ήταν είχαν πλάκα. Έπαιρνε ελικόπτερα. Ναι, ρε, σε κάποια Need for Speed έπαιρνε ελικόπτερα. Στα πιο παλιά, στο PlayStation 2. Τι λέει. Ναι, μπορεί. Εντάξει, παιδιά τώρα έβγαλα πολύ εμπειρία. Εντάξει. Δεν το ξέρω παιδιά. Τι γίνονταν στο Underground. Όχι ρε, σου λέω στο PlayStation 2, σε κάτι... Στο PlayStation 2. Δεν το ξέρω παιδιά, δεν είναι, εγώ δεν PlayStation, στο PlayStation 1, στα πρώτα Need for Speed. Στα πρώτα Need for Speed. Θα το δείξω. Δεν το θυμάμαι. Θες να με αμφισβητείς. Ναι, γιατί το έπαιζα στο studio βασικά και δεν είχε διαφορά. Μα αμφισβητείς, εδώ δημόσια μα αμφισβητείς. Ναι, 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 τον αμφισβητώ. Ωραία, στην επόμενη εκπομπή όσο τεμπέλεις και να με θα βρω βιντεάκι με Need for Speed που ξεκλειδώνει σε ελικόπτερο. Ποιο θα είναι το τίμημα. Στα ID. Καλά, αυτό δεν είναι τίποτε. Ποιο θα είναι το τίμημα. Στοίχημα να βάλουμε online. Τύπου έτσι. Ναι. Θες να το παίξεις. Είμαι σίγουρος. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Πες το στοίχημα. Τώρα ψάχνω δεν θα σου πάρω. Στον Gravity που του είχα βάλει στοίχημα θα το χανα. Δεν θα το χανα. Θα το χανα. Δεν θα το χανα. Κατευθείαν. Ναι. Σκέψου κατά τη ροή. Θα βάλουμε στοίχημα. Είμαι 1000% σίγουρος. Απλά θα το παραδεχτείς στην επόμενη εκπομπή. Γιατί έχω δώσει δείγματα ότι δεν παραδέχομαι. Ναι. Ναι, θα θυμάμαι εγώ στις επόμενες εκπομπές. Λοιπόν, έχουμε επόμενο βιντεάκι. Ο Φεβρουάριος είναι ένας πολύ δυνατός μήνας, αλλά κυρίως είναι ένας μήνας πριν έρθει ο πολύ δυνατός Μάρτιος. Παρ' όλα αυτά, έχουμε παιχνιδάκια που θα δείτε τώρα στο βιντεάκι. Ο Πάνος Τριάντης έκατσε και έφτιαξε μια λίστα. Το πρώτο είναι ο Πούτσι και ο Γιώση στο Μάλινο Κόσμο. Είναι άλλο ένα μεγάλο, ένα σοβαρό franchise της Nintendo. Μπορείς να μου εξηγήσεις ποιος είναι ο ποιος. Ο Πούτσι είναι ο σκύλος ο άσπρος. Ο άλλος είναι ο πράσινος Γιώση, ο μπλε Γιώση και ο ροζ Γιώση. Και όλοι αυτοί μαζί, ο Πούτσι και οι τρεις Γιώσηδες, είναι μαζί στο Μάλινο Κόσμο. Όσο και να γελάτε, είναι μια από τις πολύ καλές πλατφόρμες που κυκλοφορούν. Το ξέρω, απλά γελάνε από το τρίτο όροφο μέχρι το ισόγειο. Επόμενο παιχνίδι. Νίο. Σήμερα θα το δείξουμε και σε video review. Το δεύτερο αποκλειστικό της Sony και του PlayStation για το 2017. Δημιουργία Team Ninja Koei Tecmo. Η Team Ninja μας παρουσίαζε πες. Ένα... Έλα. Το δεύτερο πες που είπε. Καλά, το πω μετά. Φορόνορ. Παιδιά, γιατί τόσο γρήγορα το βιντεάκι αγχώνομαι. Παίξαμε την πέτα. Έρχεται τώρα αυτό το μήνα. Σαμουράι, υπότες, Vikings κτλ. Έρχονται γρήγορα στο PS4. Μπήκε καινούργιο παιχνίδι. Όχι, το Φορόνορ είναι ακόμα. Ωραία. Αυτά που βλέπετε. Αυτό γιατί είναι παραπάνω τώρα. Για να πάρει ανάσα. Sniper Elite 4. Το τέταρτο παιχνίδι τη σειρά μετά τον πρώτο. Και το τρίτο. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτό είναι αγχωτικό. Το καταλαβαίνετε και εσύ ότι είναι αγχωτικό αυτό το πράγμα. Κοίτα, το Sniper Elite 4 έχει. Αλλά τρία πριν. Η σειρά έκανε mainstream τα X-ray kills. Και καλά, όταν κάνει ένα πολύ καλό. Τέλος, Halo Wars, πάμε δύο. Xbox, μίλα. Ένα πολύ καλό strategy game, έρχεται για PC και Xbox One. Το περιμένω προσωπικά πώς και πώς, γιατί είναι. Το περιμένεις πώς και πώς. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ καλό παιχνίδι. Το πρώτο δεν είχε την απήχηση που θα ήθελε και η Microsoft και εγώ. Εγώ το περιμένω. Τι θα ήθελε εσύ και η Microsoft. Να έχει απήχηση, γιατί είναι από τα καλά. Εσύ θέλει να έχει απήχηση η Microsoft από το Halo Wars. Θα ήθελα το παιχνίδι να έχει την απήχηση που το αξίζει. Α, γιατί σε κονσόλες λείπουν κιόλας από το ίδιο στο παιχνίδι. Εντάξει, Νίκο μου. Εντάξει. Λοιπόν, στα νέα της κοινότητας. Της κοινότητας της επίσημης του PlayStation. Μια καινούργια κατηγορία που έχουμε βάλει
Γιατί δραστηριοποιούμαστε κι εμείς εντός της επίσημης κοινότητας του PlayStation, του PlayStation, του 4. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Σχετικά με αυτό που είπαμε πριν για την έκδοση Beta. Να ξέρετε ότι κάποια πράγματα από αυτά που έχουν μπει, υπήρξε feedback μέσα στην κοινότητα. Και στις αντίστοιχες από τις άλλες χώρες. Αυτό που σας λέμε από την πρώτη εκπομπή μέχρι και σήμερα, και είναι τόσο πολύ σημαντικό, είναι ότι άμα π.χ. θέλω να μπουν ελληνικά στο PS4, θέλω να μπει η μούρη του Παγκίδη στο PS4, αυτό να το ψηφίσετε. Λέω ένα παράδειγμα. Οτιδήποτε θέλετε για το PS4, μπείτε εκεί στην επίσημη κοινότητα, στο forum το ελληνικό και γράψτε το. Εκεί πέρα το παίρνει ο Έλληνας community manager, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος. Μπορείτε να το βρείτε ως Ντάφλαντερ στο Twitter, ως Κωνσταντίνος Ντάφλος με γκρίκλι στο Facebook, σε Instagram, σε YouTube, Ντάφλαντερ κάνει stream και εκεί πέρα όλα μαζί. Και το PSN του Ντάφλαντερ είναι. Και το PSN του Ντάφλαντερ είναι, όλα μπορείτε να τον βρείτε, να σας διευκρινίσω ό,τι θέλετε, γενικά απαντάει. Οπότε ναι, μπείτε στο forum, γιατί αυτή τη στιγμή στο forum έχει Gaming Awards, σαν τα μεγάλα που γίνεται που παρουσιάσαμε εμείς πριν λίγες μέρες αντίστοιχα. Αλλά ξέρεις πιο επίσημο κοινότητα το PlayStation βραβεία. Και επίσης υπάρχουν και τα Community Awards, στα οποία μπορείτε να μπείτε και να ψηφίσετε τον Αφάζα σε όλες τις κατηγορίες, σε δύο υποψήφιους ήδη. Ναι. Μπορείτε να μπείτε όμως να ψηφίσετε τον Αφάζα σε όλες τις κατηγορίες. Και στις δύο τελευταίες βάλτε τον. Λοιπόν, πάμε. Νίο, επόμενο βίντεο review, το δεύτερο αποκλειστικό μεγάλο αποκλειστικό του PlayStation 4. Βγαίνει και σε PC όμως. Ήθελα ναι, να το αλλά τονίσω. Γιατί? Η έκδοση που έχουμε εμείς είναι για το PlayStation 4. Εγώ συγκεκριμένα το έπαιξα σε PlayStation 4 Pro. Ναι, console exclusive. Το... Και μεγάλο console exclusive. Ναι, γιατί όμως μου πήρες τη χαρά. Το ήθελα να την πάρω. Το Neo λοιπόν διαδραματίζεται στη Μεσαιωνική Ιαπωνία το 1692 BC. Βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Βέβαια, αυτά που γίνονται μέσα δεν είναι πραγματικά γεγονότα. Απλά παίρνει ένα γεγονός που είχε γίνει τότε στην Ιαπωνία με έναν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ κάποιων οργανώσεων και φάξεων. Για έναν εμφύλιο είναι μεταξύ Ιαπωνών. Και κάποιων φάξεων της Ιαπωνίας. Τα γιόκαϊ, τα τέρατα του παιχνιδιού, εξηγούνται ότι από τους πολλούς θανάτους λόγω του εμφυλίου πολέμου δημιουργήθηκαν τα πλάσματα αυτά που πολεμάμε στο παιχνίδι, τα γιόκαϊ, τα οποία είναι βασισμένα στην Ιαπωνική μυθολογία, που είναι εκπληκτική κιόλας. Οι Ιάπωνες, νομίζω, μετά, μαζί με εμάς έχουν ίσως και τη μεγαλύτερη μυθολογία. Μου διαφεύγει το όνομα του συγγραφέα. Απλά το παιχνίδι ξέρω ότι ήταν βασισμένο, ήταν για ταινία το σενάριο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Και έγινε, γι' αυτό σου λέω τώρα, θυμήθηκα, μου ήρθε στο μυαλό ο Ντάφλαντερ που μίλησε με τους δημιουργούς του παιχνιδιού και είπαν ότι ήταν από μια συγκεκριμένη ταινία, ως μεγάλο σκηνοθέτη αυτού το όνομα δεν θυμάμαι, που τελικά κυρώθηκε το project της ταινίας και βασίστηκαν πάνω σε αυτό το σενάριο για να φτιάξουν και το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που παρουσιαζόταν ως ένα από τα πιο δύσκολα του είδους του. Και θέλω να μας μεταφέρεις την εμπειρία σου ως hardcore gamer και ιδίως αυτό το. Το Neo έχει βασιστεί πάρα πολύ και είναι και εμφανές στη σειρά Souls, Bloodborne, αλλά και στη σειρά Ninja Gaiden που βγάζει η ίδια η Team Ninja. Είναι ένα μείγμα. Ναι, αλλά είναι εξαιρετικό μείγμα. Έχει πάρει τα καλύτερα στοιχεία όλων των παιχνιδιών και έχει φτιάξει ένα διαμάντι. Θεωρώ ότι το σύστημα μάχης του είναι το καλύτερο που έχω δει σε αυτού του είδους τα παιχνίδια, γιατί συνδυάζει πολύ χορευτικό. Δεν είναι μαχαιριά πίσω, μαχαιριά πίσω. Έχει ωραία κίνηση στις μάχες του. Η δυσκολία του, η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει αρκετά από τις Beta και την Α που είχαν βγει. Γίνανε και παράπονα, είναι η αλήθεια. Το καλό που έκανε, αυτό που μου άρεσε εμένα από την Team Ninja και είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό σε εταιρεία, είναι ότι έδωσε στον κόσμο τρεις διαφορετικές δοκιμαστικές εκδόσεις. Είχε το θάρρος να το κάνει αυτό το πράγμα και σημαίνει ότι είχε πίστη στο προϊόν που έβγαλε. Και μάλιστα άκουσε και όλα τα και παράπονα και προτάσεις που είχε ο κόσμος και έκανε κάποιες αλλαγές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γενικά και καλά κάνεις και το λες. Μακάρι να το κάνουν όλοι αυτό. Ναι, υπάρχουν εταιρείες που βγάζουν beta απλά και μόνο για να τεστάρουν τους servers τους ή οτιδήποτε άλλο. Και υπάρχουν εταιρείες που βγάζουν beta για να ακούσουν τον κόσμο. Τα παράπονα του κόσμου από αυτό που θα παίξουν. Και είναι και πολύ τολμηρό να βγάζεις demo μια εβδομάδα πριν βγει το παιχνίδι. Ναι, το last, το last chance. Last chance demo, ναι. Η δυσκολία του τώρα. Για κάποιον που έχει παίξει τα αντίστοιχα παιχνίδια, θα είναι πολύ βάτο το παιχνίδι. Για κάποιον που έρχεται πρώτη φορά σε ένα τέτοιο είδος, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω δηλαδή αν εγώ. Δεν θα προτείνα τόσο εύκολα σε κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ. Δηλαδή θα πήγαινε σε κάτι Dark Souls, Bloodborne, γιατί. Για τους πάνω fans, κάτω, για τους fans. Αυτών των σειρών. Το προτείνει στο παιχνίδι. Ναι. Δεν το συζητάω. Το σύστημα μάχης του για μένα είναι πολύ καλύτερο και έχει κάποια πράγματα που εμένα μου άρεσαν όσον αφορά την AI των εχθρών.
Δηλαδή δεν έχει να σπαμάρει κύκλου γύρω από του εχθρού για να του αποφύγει. Βλέπει ότι εδώ οι εχθροί, γι' αυτό έχω εστιάσει και πολύ στι μάχε, υπάρχει και εμπάργκο, οπότε δεν μπορώ να δείξω πολλά πράγματα. Οι εχθροί έχουν την αντίληψη του που κινείσαι και κάνουν σωστέ αντιδράσει. Δηλαδή, AI, δηλαδή, πώς είναι. Φανταστική. Αυτό, αν δει τη μάχη, ένα απλό κακό είναι. Και δεν μπορώ να πάω από πίσω του για να τον κοροϊδέψω. Δεν είναι boss fight. Δεν παίζει με τίποτα. Όχι. Τον βαράς πως είναι ώρα και... Αντίστοιχα στον Bloodborne μπορούσε σε κάποιους να πας από πίσω τους και δεν σε πέρανε χαμπάρι. Στον Dark Souls ήταν ακόμα πιο... τσιτάρεται πιο εύκολα η AI. Και πιο κάτω έχω ένα βιντεάκι που δείχνω που βάζω κάποιους να με κυνηγήσουν για να δω πώς θα αντιδράσουν. Και δεν σταματάνε, σε κυνηγάνε ακάθεκτα. Κλείνεις το παιχνίδι, σε κυνηγάνε στο σαλόνι και τέτοια. Αλλά είναι αυτό που είπα, ότι δεν ξέρω αν κάποιος έρθει για πρώτη φορά σε τέτοιο παιχνίδι, δεν θα την παλέψει. Θέλει πολύ προσπάθεια για να μοιηθεί σε αυτό το είδος. Και το κακό που έχει το παιχνίδι, το μόνο κακό που βρήκα εγώ, είναι ότι δεν εξηγεί σχεδόν τίποτα. Κάποια πράγματα, και ειδικά το inventory system και το πώς στείνει το χαρακτήρα. Έχει tutorial, δεν είναι. Έχει κάποια tutorial, δεν είναι τόσο καλά όσο θα έπρεπε για τέτοιου είδους παιχνίδι. Και καταλαβαίνω ότι Team Ninja εστιάζει κυρίως στο φανατικό κοινό, γι' αυτό έχει και αυτές τις ελλείψεις. Εγώ δηλαδή δεν είχα πρόβλημα. Αλλά σκεφτόμουν ότι ένας νέος δεν θα μπορεί τόσο εύκολα να κατανοήσει το τι ζητάει ο τίτλος. Η διαφορά του μεγάλη από τα αντίστοιχα Souls παιχνίδια είναι ότι είναι πολύ loot-based. Οι εχθροί, δηλαδή, αν δείτε, αφήνουν συνεχώς αντικείμενα διαφορετικά, όπλα, πανοπλίες, αντικείμενα για να βελτιώσουν, για να γεμίσουν την ενέργειά μας. Και το θέμα είναι ότι εκείνο το δεύτερο κακό του, ότι χρειάζεται, τρώμε αρκετή ώρα στο να μαντζάρουμε τον αποθηκευτικό μας χώρο. Γιατί κάποια στιγμή γεμίζει, πρέπει να δούμε ποια όπλα πρέπει να πετάξουμε. Δεν μπορείς να αυξήσεις κάπως τον αποθηκευτικό χώρο. Είναι αρκετά μεγάλος αποθηκευτικός χώρος. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έρχεται η ώρα να δεις τι όπλα έχεις μαζέψει, είναι τόσα πολλά αυτά που έχεις βρει κάτω που χάνεσαι. Τι customization αν βρήκες. Τα πάντα, δεν έχει κάτι που να μην μπορείς να αλλάξεις. Από γάντια, μπότες, κράνη, σπαθιά, δόρατα, διπλά σπαθιά, εξόρκια του χαρακτήρα. Άπειρα, άπειρα. Φαντάζομαι το ενισχυτικά σε αυτά τα όπλα. Το γύρο σου φαντάζομαι έχει πάνω, όσο τον αναβαθμίσει, τέλος πάντων έχει πάνω attributes. Έτσι δεν είναι. Καταρχήν, όσο προχωράς σε αποστολές, σου δίνει και πιο καλά loot. Ωραία. Το loot δουλεύει δηλαδή λίγο σαν του Borderlands. Σε τέτοια λογική. Όσο είναι πιο καλές οι αποστολές και οι κακοί, είναι και λίγο random, σου δίνει καλά πράγματα. Γενικά το παιχνίδι είναι τίμιο. Δεν σε βάζει σε μια γωνιά και να σε σφάξει, σου δίνει καλά πράγματα. Σε βοηθάει. Η λογική του βασίζεται πάρα πολύ στα souls, δηλαδή μαζεύει ψυχές. Που τους λέει αμρίτα εδώ, οι ψυχές. Είναι, νομίζω, η ιαπωνική μετάφραση είναι ψυχή. Είναι αυτό που φαίνεται κάτω δεξιά, ο δεύτερος αριθμός. Με αυτές κάνουμε update στο χαρακτήρα μας. Το update δεν γίνεται εύκολα, θέλει αρκετό φαρμάρισμα. Δηλαδή, τώρα γίνω στο 60 level και θέλω γύρω στα 20.000 αμρίτα για ένα level. Ναι. Να σου πω. Βλέπουμε, είπαμε ότι είναι ένα παιχνίδι που εξ αρχής προειδοποίησε ότι θα είναι δύσκολο τουλάχιστον για τους νέους στο είδος. Εγώ από αυτό που βλέπω, γιατί από αυτά τα παιχνίδια τα Souls εγώ δεν τα παίζω γενικά. Το Bloodborne το δοκίμασα, μου άρεσε πολύ το περιβάλλον του κτλ. Είναι σίγουρα ένα παιχνίδι που αρέσει στους έμπειρους της σειράς. Οι καινούργοι, αυτοί θέλουν να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο και το πάρουν για να το δοκιμάσουν αυτό το παιχνίδι, το Neo. Θα δυσκολευτούν τόσο πολύ που θα το παρατήσουν. Ναι. Είμαι απόλυτα σίγουρος. Γι' αυτό δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να το προτείνω σε κάποιον. Αυτό θέλω να πω τώρα. Σωστή παρατήρηση. Τι θέλω να πω. Τι προτείνεις. Ότι κάποιος που θα έρθει από τον God of War, για παράδειγμα, που είναι hack and slash και αυτό, στην πιο ευρεία έννοια του, σε αυτό το παιχνίδι που είναι εν γέννη hack and slash, αλλά ουσιαστικά είναι action RPG τίτλος, η βασική του διαφορά είναι ότι δεν σπαμάρεις χτυπήματα στους εχθρούς. Όπως φαίνεται, η μπάρα η πράσινη που ανεβοκατεβαίνει είναι το stamina. Τι γίνεται, εμένα τώρα όμως, έτσι όπως το βλέπω και το λες. Γενικά σου πω δεν παίζω όλα παιχνίδια της σειράς Souls. Έπαιξα τον Bloodborne. Τον Bloodborne μου άρεσε. Και ήταν δύσκολο για μένα. Θα σου πω τι δυσκολία έχει για τους... Άσε με να τελειώσω, παρακαλώ πάρα πολύ. Βεβαίως. Σε παρακαλώ πολύ, άσε με να τελειώσω. Το θέμα μου είναι ότι εμένα, από αυτά που ακούω από σένα, που δεν είμαι του είδους, ίσα ίσα που βλέπω ένα παιχνίδι ότι είναι ό,τι πρέπει και για τους παλιούς και με ιντριγκάρει εμένα, σαν άσχετο του είδους, ένα τέτοιο challenge όπως αυτό που μου δίνει τον Νίο. Καταλαβαίνω ότι λες όταν λες εντυπωσιακά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο για μένα να πω πάρτε το όλοι. Θα σου πω γιατί. Κάτω δεξιά βλέπεις που έχει κάποια σπαθιά που φαίνονται στο μενού. Το παιχνίδι έχει και 4 διαφορετικά στάσεις, στάνσεις τα λέει, που ουσιαστικά είναι ο τρόπος που κρατάει ο χαρακτήρας μας στο σπαθί. Κάποιοι κακοί είναι καλό να χρησιμοποιούμε το mid stance που έχω τώρα. Άλλοι είναι το low, άλλοι είναι το αμυντικό stance. Θέλει ψάξιμο και τέτοιο. Ναι, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για κάποιον που δεν ξέρει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Διάρκεια.
διάρκεια. Το παιχνίδι είμαι γύρω στις 40 ώρες. Δεν το έχω τερματίσει ακόμα. Σταμάτητα. Δεν το έχω τερματίσει. Βρήκα ατάκα φοβερή για να κλείσουμε. Έχω πολεμήσει ήδη 22 bosses. 22 bosses. Ξέχωρα τα μικρά, ότι και οι μικροί είναι σαν μικρά boss fights. Ναι, και δεν έχω τελειώσει ακόμα. Ναι. Δεν έχω κοιτάξει να το πόσα κεφάλαια έχει τον τίποτα και δεν θέλω να μου χαλάσει εμπειρία. Ξέρεις, βρήκα απίστευτη ατάκα, την οποία πρέπει να την πάρει η Sony γενικά σε όλο τον κόσμο. Να, και αυτό διαφημίζει. Είναι ο δεύτερος αρχηγός. Να ακούσεις, θα ακούσεις Γιάννη, θα πας πλάκα, με την ατάκα που σκέφτηκα να κάνεις το βίντεο review. Πρόσεχε να δεις αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ με τους αρχηγούς, ας πούμε. Εδώ ο κακός δεν έχει καθόλου κενά. Δηλαδή, βλέπεις πας από πίσω τον χτυπήσει και με τη μία κάνεις βούρα. Ναι, και γυρνάει δεν έχει πράγματα που εμείς που έχουμε μάθει τα άλλα παιχνίδια, τα. Τη ίδια λογική να πηγαίνουμε από πίσω του και να του χτυπάμε. Πρέπει να είσαι συνέχεια στην τζίτα. Γυρίζει αμέσως. Και πρόσεξε, και θα πούμε για το τέτοιο, πρέπει να είναι όλες σου κινήσεις του dodge να είναι στο χιλιοστό και ακριβίας. Γι' αυτό φοβάμαι για τους νέους ερχόμενους. Για πες, λοιπόν, 8,5. Μπράβο, Ρεσονάρα. Λοιπόν, ο τεχνικός τομέας δεν τον αναλύσαμε. Στο PlayStation 4 Pro είναι απίστευτος. Για το βασικό του ατού είναι ότι είναι 60 FPS σταθερό. Και σε τέτοιο παιχνίδι είναι το Α και το Ω. Είναι το μισό παιχνίδι για μένα το frame rate. Η μεσαιωνική Ιαπωνία είναι τρομερή, μαγεύει έτσι. Ναι. Και το εξαιρετικό σύστημα μάχης του. Στα αρνητικά του είναι ότι η ιστορία δεν είναι τόσο καλά δοσμένη όσο θα θέλαμε, αλλά δεν ήθελα να εστιάσουμε σε αυτό το πράγμα. Έχει κάποια σημεία που τα text τους είναι άσχημα και όπως ανέφερα η διαχείριση του inventory όταν έχει πάρα πολλά αντικείμενα είναι χαόδης. Ναι. Και ότι δεν υπήρχε κάποιο ενδεικτικό tutorial να σε βοηθήσει σε αυτό. Εντάξει, το είπα πιο πολύ για τους νέους. Ναι. Λοιπόν, κάντε μου ένα κοντινό τώρα γιατί έχω να πω την ατάκα. 8,5 λοιπόν στο Νίο, που θέλει λεζάντα από κάτω. Αν είσαι μάγκας, πάρ' το. Εντάξει. Συμφωνώ. Δώσε χέρι. Σε παραδέχομαι. Δώσε χέρι. Είπα, συμφωνώ. Αυτή ήταν η λεζάντα μάγκες για review, να ξέρετε, στο Νίο. Αν είσαι μάγκας, πάρ' το φιλαράκι, να δούμε πόσο μάγκας είσαι. Λοιπόν, και πάμε στο αγαπημένο μας στέκι, στο αγαπημένο μας Play Stories. Αριστοφάνου 34 στο Χαλάνδρι. Το μάθε, σήμερα έχω πάρει φωτιά, σήμερα. Για μένα το καλύτερο επιτραπέζο παιχνίδι που δοκιμάσαμε μέχρι αυτά που δοκιμάσαμε, από τα 7 που έχουμε δοκιμάσει, αυτό για μένα ήταν το καλύτερο, το πιο διασκεδαστικό. Δυστυχώς δεν κυκλοφορεί πλέον. Έχει βγει μια καινούργια έκδοση, η οποία το έχει κάνει λίγο πιο πολύπλοκο, λίγο πιο περίεργο. Οπότε για να το δοκιμάσετε αυτό που θα δείτε τώρα, πρέπει να πάτε στο Play Store, μόνο εκεί υπάρχει τέτοια σπάνια αντικείμενα, τέτοιο μαγαζί βρήκαμε, τέτοια μαγεία, τέτοιο κολοσσό των επιτραπεζίων. Πάμε σε Play Stories στο Play Stories. Πάμε στο Play Stories. Είμαι ο Νίκος, είμαστε εδώ με τον Θοδωρή και τον Ιάσονα, στο Play Stories φυσικά, και θα δούμε σήμερα το Casting Cards. Είναι ένα παιχνίδι με μαφιόζους, ληστείες, γκάνια, και πολύ επιστολίζει. Ναι, και ουσιαστικά έχει γίνει μια μοιρασιά στα λεφτά. Βασικά η μοιρασιά στα λεφτά θέλουμε να γίνει, γιατί τα έχουμε χαλάσει η μοιρασιά την τράπεζα που πιστέψαμε. Λοιπόν, μέσα έχουμε οδηγίες. Έχουμε 6 πιστόλια από αφιολέξ. Εγώ τα πάρετε αυτά, εδώ θα έχω το δικό μου πιστόλι. Λοιπόν, έχουμε τους γκάνγκστερς και τις κάρτες τους, 8 κάρτες για τον καθένα. Είδες ακριβώς. Το μόνο που διαφέρει είναι η Μούρη. Εγώ λόγω μουστακίου και μόνο θα πάρω τον Ελτόρο. Τον Αγκαλίτσα. Νομίζω ότι θα κρατήσω. Κάτσε Αγκαλίτσα παρακαλώ. Ωραία, διαλέξτε κι εσείς. Εμείς έχουμε κάποια πλακίδια τα οποία ουσιαστικά είναι τα λεφτά τα οποία εμείς θα μοιραστούμε και θέλουμε να πάρουμε στο παιδί περισσότερα από αυτά. Και έχουμε και δύο είδη από τα κενάκια. Έχουμε τα θεάγματα, τους καθματισμούς και τους λίκτες του ροπή. Κάποια είναι για το βασικό παιχνίδι, κάποια είναι για έξτρα κατόρθωση που μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι για να το κάνει πιο ενδιαφέρον και πιο spice. Όπως το τηλέφωνο, οι ταυτότητες και οι ειδικές ιδιότητες που δεν θα τις δούμε εδώ. Διαλέξτε ένα χαρακτήρα. Εγώ θα πάρω το πίνο. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Θεωρώ τέρμα τέρι. Ξεκινάει μόνο ο καθένας έχει το χαρακτήρα του όρθιο μπροστά του και τις κάρτες που ουσιαστικά είναι 5 kings, 2 bank και 1 bank για το κάθε παίκτη που τις κρατάμε και στέλνουν μπροστά μας για τώρα. Γιατί όλα τα παιχνίδια ανακατεύονται σε μία σκηνή. Θα δω λίγο τα ντοκιμάκια. Thank you. Ποια
παίρνουμε 5 πλακίδια και τα ανοίγουμε μπροστά μας. Τυχαία. 1, 2, 3, 4, 5. Τυχαία λοιπόν άνοιξα 5 κίνδυνα, δεν έχει να λέει τίποτα. Οι παίκτες με τη σειρά τους αποφασίζουν μία από τις κάρτες πυρογονισμών. Είπαμε 2 μπανκ, 1 μπανκ, 1 μπανκ και 5 κλικ. Διαλέγουμε. Και ουσιαστικά τώρα με αυτήν την οποία θα επιλέξεις, οπλίζεις το όπλο, το αληθινό, το ψεύτικο, με το οποίο θα πυροβολήσεις τους αντιπάλους. Αφού λοιπόν επιλέξουν όλη την κάρτα, ταυτόχρονα σκεφτόμαστε ποιον θέλουμε να συμμετέχουμε και ποιον θέλουμε να βγάλουμε εκτός. Και σημαντικά, 1, 2, 3. Ωραία. Εγώ είμαι καλά, γιατί δεν με σημαδεύει κανένας, οπότε ξέρω ότι σίγουρα δεν κινδυνεύω. Εγώ είμαι έξω, πολύ μόλις να φάω μια σφαίρα, δεν θα είναι και πρώτη φορά. Ποτέ όμως είναι δύσκολα. Σε αυτό το σημείο, κάποιος αν θέλει να δηλιάσει, το λέει και κατεβάζει το όπλο. Αν δηλιάσει... Διότι έχουμε μόνο τρεις ζωές, οπότε αν το θέλω τώρα φάει δύο χτυπήματα, θα έχει μόνο μία ζωή για το υπόλοιπο παιχνίδι. Και έχουμε ακόμα 7 γύρους να διαλύσουν. Οπότε θα σκεφτεί όποιος παίκτης θέλει να δηλιάσει και τώρα κατεβάζει το όπλο. Στο 3 όποιος θέλει να δηλιάσει, κάνει αυτό το πράγμα. 1, 2, 3. Ρίχνει λοιπόν και τη φιγουρά του, μπαίνει κάτω από το τραπέζι. Μπαίνει και να δει την τροπή. Τροπή γιατί παρόλο το γκολ. Γιατί ναι, τα έκανε λίγο πάνω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι. Ό,τι και να έχουμε εμείς την κάρτα, αν ας πούμε, εγώ τώρα είχα μπανκ, ελπίζω όχι, δεν πειράζει, δεν με βοηθάει εξήγηση. Με το μπανκ και το μπανκ θα το καταλήξουμε τράβο. Ένα. Και με το bang-bang-bang. Ακριβώς, η διαφορά είναι ότι το bang-bang-bang γίνεται πρώτο. Οπότε ένας που είναι άσχολος με σημάδευε με bang-bang-bang. Ας κάνουμε το παράδειγμα. Και σημάδευε κάποιον άλλον με bang, μόνο οι άσχολος θα προκαλούσε τράβο. Ενώ εγώ δεν θα προλάβαινε γιατί με χτύπησε πρώτος. Ή και μεταξύ μας. Ναι, εγώ με τον Τερό, ας πούμε, αν είχα το bang-bang-bang και το είχε bang, επειδή έχω bang-bang-bang, τραβάω παρά ο πρώτος. Και στις δύο περιπτώσεις το τραύμα όμως είναι ένα. Αφού λοιπόν εμείς οι δύο μείναμε όρθιοι, μοιραζόμαστε τα λεφτά ώστε να πάρουμε όλοι το ίδιο ποσό. Τώρα έχουμε κάτω 50 δεκάρια, αλλά πάρει 2 ο καθένας και 2 εσύ. Και μένει ένα για τον επόμενο γύρο. Συνεχίζουμε και ανοίγουμε άλλα 5 χαρτονομίσματα. Οι κάρτες σε κάθε περίπτωση ξεσκαρτάρονται, δεν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω, οπότε ακόμα και ο Τεό που δεν χρησιμοποιεί σε κάρτα τη διώχνει. Μικρά μου σωρή. Εμένα εδώ είναι καμένα. Συνεχίζουμε τον επόμενο γύρο. Αυτό ήταν λοιπόν και μπερδευτήκαμε. Ωραία το κάνατε ρε παιδιά, μπράβο. Και τέτοιες αλλαγές παιδιά. Εδώ είναι ωραία οι επαγγελματίες μαζί μας λοιπόν. Είδαμε το Cash and Guns. Για να το δείτε το παιχνίδι μπορείτε να πάτε άλλο στο Φάνους 34 στο Χαλάνδρι. Φανταστικό εκπληκτικό παιχνίδι και μόνο εκεί μπορείτε να το βρείτε για να το παίξετε. Μαζί μας είναι ο Γιάννης. Καλησπέρα. Ο φίλος μας ο Γιάννης. Εδώ τον βλέπετε καλύτερα γιατί είναι και λίγο ψηλή η συλλεκτική. Με κρύβει λίγο. Είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τη μάσκα του Άκου Άκου, αλλά και του Καούκα πλέον. Εδώ μπαίνουμε σε full hype Crash Bandicoot. Είμαστε σε ρυθμούς, έτοιμοι. Πάρα πολύ έτοιμοι. Και πες μας για αρχή πριν πάμε στο μεγάλο θέμα, πού μπορεί ο κόσμος να βρει την εντυπωσιακή μάσκα του Ούκα Ούκα που βλέπει τώρα, αλλά και του Άκου Άκου που δείξαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτές τις φτιάχνω μαζί με ένα φίλο μου, το Μάριο τον Ψωμά. Υπάρχει μια σελίδα προς το παρόν, είναι πολύ πρόχειρο στο Facebook, λέγεται Phoenix Arts and Design. Όποιος θέλει μπορεί να βρει εκεί, να μας βρει. Χειροποίητη τελείως. Χειροποίητη, ναι, είναι custom. Είναι πολύ εντυπωσιακή. Θα δώσουμε και δύο μάσκες για το level up στην κυκλοφορία του παιχνιδιού, πρέπει να πω. Είστε πολύ τυχεροί άνθρωποι. Πολύ τυχεροί άνθρωποι. Και όποιος θέλει. Είναι όλο δικό σας. Ναι, το project που τρέχετε τώρα είναι Άκου Άκου και Ούκα Ούκα. Αυτό, για αρχή. Ναι. Όταν έρθει, πλησιάσουν κι άλλο οι μέρες, γιατί κάτι ακούγεται για Ιούνιο μέχρι τώρα, του Crash Bandicoot, θα υπάρχει μεγάλο αφιέρωμα, γιατί αυτό, παιδιά, εδώ είναι το μόνο που μπορείτε να βρείτε να θυμίζει Crash Bandicoot στην αγορά. Δεν υπάρχει γενικά τίποτα άλλο, δυστυχώς. Έχουμε ψάξει όλο τον πλανήτη. Τίποτα. Η ιδέα ήρθε από κάποιες εικόνες από το ίντερνετ. Το προσπαθήσαμε, το κάναμε. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Και πέρα από αυτό το αριστούργημα που μας φέρνεις μαζί σου, το δεύτερο αριστούργημα που μας φέρνεις, έχεις φέρει μαζί σου και την αμερικάνικη συλλεκτική έκδοση του Resident Evil 7. 7, ναι. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές με την ευρωπαϊκή. Ναι, νομίζω είναι μεγάλες διαφορές. Είναι και διαφορές. Πιο εντυπωσιακή. Είναι πιο εντυπωσιακή, είναι πιο μεγάλη. Πρέπει να πω ότι κυκλοφόρησε μόνο στο A-Game Stop Αμερικής.
Και έχετε, κυρίες και κύριοι, τη χαρά και την τιμή, όπως την έχουμε και εμείς δηλαδή, να δούμε τι περιέχει μέσα. Θα ανοίγει ο Γιάννης την συλλεκτική, θα δίνει σε μένα το, να σας δείχνω τι είναι. Καταρχάς, να... υπάρχει ένα sleep case το οποίο το έχουμε αφαιρέσει για τεχνικούς λόγους. Με τον green screen. Να ανοίξουμε σιγά σιγά το κουτάκι μας. Την ανοίγει ο Γιάννης γιατί όσοι έχετε δει γενικά βιντεάκια δικό μας unboxing, έχω σκίσει οτιδήποτε συσκευασία υπάρχει, οπότε δεν βάζω χέρι τώρα στο... στη συλλεκτική. Λοιπόν, είναι η retail έκδοση του παιχνιδιού φυσικά. Ορίστε. Αυτή εδώ, πού να κοιτάμε, παιδιά, δεν με εκτιμερίζει έτσι. Εδώ, εδώ. Λοιπόν, έχουμε το Resident το 7, όχι steelbook, απλή έκδοση. Γιατί steelbook? Έχει και steelbook μέσα. Έχει και steelbook έχει μέσα. Έχει ένα αποκλειστικό steelbook με μια ιδιαίτερη λιθογραφία πάνω. Για να τα δούμε. Καλό αυτό. Πολύ καλό. Πολύ αφρολέξ, πώς θα το πω. Πολύ αφρολέξ. Λοιπόν. Αυτό είναι το steelbook. Α, είναι. Είναι διαφορετικό από αυτό εδώ που κυκλοφόρησε στην αγορά. Αυτό εδώ είναι που βλέπετε. Καμία σχέση με το... Και το άλλο είναι ωραίο. Και το άλλο είναι αυτό, είναι ανάγλυφο. Μέσα έχει και το σπίτι απ' έξω. Μέσα έχει το, γυαλίζει το σπίτι των Bakers. Μπορείτε να το δείτε γιατί με τόσο τσάκαλος που το έκανα σε γωνία που φαίνεται. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μου λέτε να κοιτάξω δεξιά. Δεξιά όπως κοιτάτε εσείς, παιδιά, ή δεξιά όπως κοιτάω εγώ. Γιατί είναι δεξιά όπως κοιτάω εγώ. Σωστά κοιτάω. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε μία κασέτα. Έχουμε μία κασέτα που δεν ξέρουμε τι περιέχει μέσα. Όπα, κάτσε. VHS. Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό αυτό. Είναι διακοσμητική ή όντως έχει μέσα. Όχι, κάτι. Είναι διακοσμητική. Αστειεύομαι. Μέσα όμως κρύβει κάποια καλούδια. Η κασέτα. Η κασέτα, ναι. Το ανοίγουμε. Έχει ένα μήνυμα. Έχει ένα μήνυμα από κάποιον μέσα από την έπαυλη. Άμα θες μπορείς να πεις και τη γράφει. Δεν θέλω να πω τι λέει. Ναι, γιατί μπορεί να είναι spoiler. Είναι, είναι. Έχεις δίκιο. Έχει ένα USB. Ναι, εδώ να το δείξουμε. Σε σχήμα δάχτυλου. Α, το οποίο λυγίζει. Λυγίζει κιόλας. Μπορείς να το βγάλεις χωρίς να δουν ότι είναι USB. Ορίστε, είναι χωρητικότητας 4 γίγα για κάποιον που μπορεί να ρωτήσει. Να το. Το USB. Βγαίνει το άλλο μισό δάχτυλο. Το οποίο είναι... Και... Ναι, πολύ ωραία κατασκευή. Είναι απίστευτο. Γυρνάει και το νιχάκι και τέτοια. Ναι. Γενικά μέχρι τώρα έχει πολύ πράγμα, ε. Και δεν είναι αυτό το κυριότερο. Όχι, δεν είναι το κυριότερο, είναι. Πάρε το μήνυμα και το. Όχι, θα αφήσουμε σκόρπια. Η κασετούλα δεν δείξαμε. Την κασέτα... Α, την κασέτα δεν έδειξα. Ορίστε, η κασέτα. Εδώ. Είναι εκπληκτική κασέτα. Για να πάμε να δούμε τώρα στα επόμενα. Έχει ήδη πολύ πράγμα μέσα και δεν έχουμε ανοίξει το κυριότερο, φαντάζομαι. Το κυριότερο είναι η ρέπλικα. Το σπίτι των Bakers, το οποίο πρέπει να πω ότι με σχέση στην ευρωπαϊκή έκδοση δεν είναι απλά ρέπλικα, είναι και σε επανέλθεση μουσικό κουτί. Αυτό είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, αυτό το κάνει ακόμα πιο creepy. Bakers, για όσους δεν έχετε παίξει ακόμα το παιχνίδι, είναι η τρελή οικογένεια που κατοικεί μέσα στο τρελό σπίτι που πηγαίνετε. Γενικά, δεν ξέρω, εμένα το δάχτυλο αυτό με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, είναι. Και το μήνυμα. Πριν τελειώσουμε, υπάρχει αυτό το πόστερ. Το ανοίγουμε αυτό, είναι κάτι. Υπάρχει το πόστερ με τη διάσημη... Α, λέει Resident Evil 7. Α, είναι φάκελος. Α, και έχει μέσα την οικογένεια. Ορίστε. Για να δούμε τώρα. Και είμαστε εδώ, κυρίως για να δούμε... Περίμενε για να ενθουσιαστώ μαζί σου, γιατί έχω... Δεν μπορώ να βάλω την κάρτα. Γι' αυτό δεν κάνω unboxing video, καταλαβαίνεις τώρα. Εγώ έχω κολλήσει μια κάρτα. Για πάμε, την έβαλα την κάρτα. Κυρίως φαντάζομαι και πιο πολλοί βλέπουν το βίντεο για να δουν. Αυτό είναι το καλό της, το πολύ καλό της υπόθεσης. Το σπίτι στην Ευρωπαϊκή είναι στο ίδιο μέγεθος. Το σπίτι στην Ευρωπαϊκή είναι λίγο πιο μικρό και είναι απλά ρέπλικα. Και είναι λίγο πιο. Α, είναι πιο μικρό στην Ευρωπαϊκή. Ναι, είναι λίγο πιο μικρό νομίζω. Έτσι όπως είχα δει τις φωτογραφίες, εγώ νόμιζα ότι είναι το διπλάσιο. Αλλά η ποιότητά του είναι εξαιρετική. Η ποιότητά του είναι εξαιρετική. Κυκλοφορεί και δημιουργήθηκε από την Triforce. Είναι και βαρύ. Ρε. Εδώ, παιδιά, είναι βαρύ. Είναι φανταστικό. Αυτό που θα πω νομίζω σ' αρέσει. Και... Δημιουργήθηκε από την Triforce, η οποία η Triforce ξέρουμε τι έχει. Βγάλει την εξαιρετική φιγούρα του Joel και τη Ellie για την. Είναι πολύ εντυπωσιακή. Και βαριά και. Αν θέλεις, μπορείς να τη βάλεις να την ακούσουμε κιόλα. Γυναικώς. Ναι. Βγάζουμε την καμινάδα και μπορείς να γυρίσει το. Κάτω εσύ. Κάτσε να το βάλω κοντά στο μικρόφωνο. Α, είναι και ανοιχτό.
Αλήθεια. Α, παίζει μόνο του, έκανε το γυμνά συνέχεια. Ναι, μια φορά. Είναι το intro. Αναβοσβήνουν και τα φώτα στα παράθυρα. Αναβοσβήνουν τα παράθυρα και πίσω πρέπει να πω όταν σταματάει η μουσική. Τι θα γίνει κάτι. Βλέπουμε εδώ μια σκιά, βέβαια δεν μπορεί να φανεί. Βγαίνει μια σκιά στο παράθυρο. Απίστευτο. Πολύ εντυπωσιακή. Πολύ εντυπωσιακή. Είπαμε αυτή η κυκλοφορία αποκλειστικά στο αμερικάνικο GameStop. GameStop. Σωστά το είπα. Καλά, ναι, πάρα σωστά, πολύ καλά. Ήμουν τυχερός, απλά έχω φίλους μου εκεί πέρα και μου τη στείλανε γιατί GameStop Αμερικής δεν στέλνει στην Ευρώπη. Κάτσε να στα βάλω όλα μπροστά εκεί. Εσύ θα τα συσκευάσεις κιόλας, αυτό το κακό με το unboxing. Εγώ είμαι συνήθως αυτός που λουφάρω. Βιντεοκασέτα, η οποία παίζει μεγάλο ρόλο στο παιχνίδι. Είναι γενικά χρησιμοποιεί συνέχεια και έχει σαν μικρά mini games εντός του παιχνιδιού. Μπορούμε να σου πούμε παραπάνω πράγματα για να σας σποιλάρουμε. Είναι το δάχτυλο, το λυγισμένο δάχτυλο, το φέρω μπροστά μου για να φαίνεται στην αντίθεση. Το λυγισμένο δάχτυλο που είναι USB, 4 γίγκα. Δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσει ποτέ. Όχι, δεν νομίζω. Θα ήταν και κρίμα δηλαδή. Θα ήταν. Έχουμε το καρποστάλ της οικογένειας. Τους μπέικερς μέσα, δεν το ξαναβγάζω γιατί δεν πρόκειται να το ξαναβάλω σωστά μέσα. Ήδη φλέρταρα πολύ με το να ασκήσω το φάκελο. Από το διάσημο δείπνο τους. Από το διάσημο δείπνο τους, το οποίο σας μένει τελείως. Είναι σίγουρο. Επίσης, έχουμε το μήνυμα, το οποίο το κρύβω. Δεν το διαβάζουμε γιατί μπορεί να είναι spoiler. Και το παιχνίδι, και με εντυπωσιάζει που έχει μέσα και το κανονικό το κουτί και σου δίνει και steelbook. Ναι, είναι από τα θετικά. Πλέον πολλές collectors δεν βάζουν καν steelbook μέσα, έχουν σκέτο το. Η ευρωπαϊκή δεν έχει καν το παιχνίδι, πρέπει να πω. Δεν έχει καν το παιχνίδι. Η ευρωπαϊκή collectors του Resident Evil 7 ναι, δεν είχε το παιχνίδι. Στα περιεχόμενα. Όχι, αυτή το παιχνίδι το έχει κανονικά, παιδιά. Το τεστάραμε, υπάρχει κανονικά το παιχνίδι. Δεν νομίζω να έχετε δει από πουθενά άλλου unboxing της Αμερικάνικης έκδοσης Resident Evil, μία από τις πιο εντυπωσιακές collectors που έχουμε δει. Νομίζω και εσύ ως συλλέκτης. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου συλλέκτη. Σε λέω χομπίστα, γιατί... χομπίστα είμαι. Ωραία, σαν χομπίστας λοιπόν, για να σου το πω έτσι. Πώς ικανοποιημένος είσαι από την collectors edition? Νομίζω παίζοντας το παιχνίδι είμαι ακόμη πιο ικανοποιημένος. Αντιπροσωπεύει το πλήρως, ναι. Όταν την είδα μου άρεσε από κοντά, μέχρι εκεί. Εφόσον ξεκίνησα και παίζω από χθες κιόλας το παιχνίδι, σε VR, νομίζω ότι εντυπωσιάστηκα πιο πολύ από εκείνη τη στιγμή και μετά. Είναι όντως πάρα πολύ εντυπωσιακή, πολύ καλή κατασκευή. Η εταιρεία που φτιάχνει κιόλας, που έφτιαξε τη συλλεκτική... Μας έχει συνηθίσει σε καλές εκδόσεις. Δεν βγάζει μικρά μέτρια πράγματα, είναι μόνο καλά πράγματα. Κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη που ήταν μαζί μας. Μας έφερε τον εντυπωσιακό ούκα ούκα. Να το ξαναδείξω, ρε Γεβαλής! Ορίστε, εδώ. Πες μας τη σελίδα σου πάλι να τη θυμάται. Είναι Phoenix Arts and Design. Ναι. Οπότε έχουμε και τον Νίκο Λιμπέριο σε Crash Bandicoot. Είναι ούκα ούκα. Εγώ είμαι άκου άκου. Αυτός είναι ούκα ούκα. Δηλαδή, αν ήμασταν στην εκπομπή από μια μάσκα, ο Μιχάλης είναι η Coco Bandicoot. Γιατί πρέπει να υπάρχει αντίλογος. Ναι, έτσι πηγαίνει. Ελάτε μέσα κι εσείς οι άλλοι δύο τώρα να χωθείτε και όρθιοι και τέτοια. Μη χωθείτε, κάνουν διάλειμμα. Εμείς δουλεύουμε, Γιάννη μου, και οι άλλοι κάνουν διαλύματα. Αλλά δεν μας πειράζει. Λοιπόν, κάπου εδώ για να κλείσουμε, να σας πούμε ότι όσοι δείτε την εκπομπή, υπάρχει η δυνατότητα για εσάς να μπείτε στην κλήρωση να κερδίσετε ένα Yakuza 0. Αυτό είναι το επόμενο δώρο, το επόμενο giveaway της εκπομπής Level Up. Θα βρείτε στη σελίδα του Video Games 24 στο Facebook το σχετικό post της εκπομπής με οδηγίες. Κάνετε μια κοινοποίηση το βίντεο της εκπομπής, tag έναν φίλο σας στα σχόλια και ένα σχόλιο στο YouTube. Με αυτά τα τρία βήματα μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε το Yakuza 0. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμα μια φορά. Αυτά είναι η εκπομπή Level Up. Μαζί μας είναι ο Γιάννης, ο οποίος Γιάννης, να ξέρετε ότι θα έρχεται, θα τον βλέπετε συχνά. Θέλω να μου δώσεις το λόγο σου μέσα στην εκπομπή και στο λέω αυτό δημόσια. Δεν στο πας στο αμάξι όπως ερχόμαστε. Το λέω εδώ. Ότι θα μας φέρεις μια μέρα εδώ και το κλικ να το δείξουμε στον κόσμο. Εννοείται. Θα το κάνουμε. Είμαστε φαν της, είσαι και εσύ φαν της σειράς The Last of Us. Ενώ σειράς γιατί ετοιμάστε και το 2 πλέον. Γενικά θα βλέπετε πολύ ωραία πραγματάκια από τον πολύ ωραίο φίλο μας τον Γιάννη. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλή εβδομάδα με πολύ gaming, με πολύ τρόμο για όσοι επιλέξετε να παίξετε το Resident. Και αυτά από εμάς. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Γεια σε όλους.